κάτοικοι των κοινοτήτων Σολέας, Πιτσιλιάς, Μαραθάσας έκλεισαν για περίπου μισή ώρα τον δρόμο εξαιτίας της μη προώθησης του αυτοκινητόδρομου Ακακίου Ευρύχου. Κρατώντας πανό, οι διαμαρτυρόμενοι συναντήθηκαν στην Συμβολή των Δρόμων Ευρύχου Καλοπαναγιώτη. Το να κάνεις μία ώρα και 10 λεπτά να έρθεις από Λευκωσία, το λιγότερο είναι κάτι δύσκολο και περισσότερο για τον κόσμο που δουλεύει στη Λευκωσία. Επειδή έχουν χαθεί πάρα πολλοί νέοι και καταλάβαμε ότι μόνο όπου έχουν οικονομικά συμφέροντα κάνουν δρόμους, να τους δώσουμε τα σπίτια μας να έχουν οικονομικά συμφέροντα για να γίνει και ο δρόμος. Να σταματήσουν να πεθαίνουν τα παιδιά μας. Η κοροϊδία είναι εμπεγμός στους κατοίκους. Χάνουμε τους κατοίκους στους τρόδους και αυτοί οι κατοίκοι πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο. Είναι λυπηρό. Χαθήκαν τόσα νέα παιδιά, τόσες ζωές. Οι κοινοτάρχες της περιοχής υποστηρίζουν ότι η μη προώθηση του αυτοκινητόδρομου δημιουργεί σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, αφού η αστιφιλία μείωσε σημαντικά τον αριθμό των κατοίκων και ειδικά των νέων. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι ότι ο υφιστάμενος δρόμος χαρακτηρίζεται ως λεμιτόμος λόγω των πολλών θανατηφόρων τροχαίων που σημειώθηκαν εκεί. Διεκδικούμε σήμερα το μέλλον μας, διεκδικούμε σήμερα το μέλλον των παιδιών μας, διεκδικούμε σήμερα το δρόμο ζωής. Ζητούμε άμεσα συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κοροϊδία αυτή πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Σε δύο εβδομάδες με τρεις εβδομάδες θα γίνει ξανά διαμαρτυρία και μάλλον θα είναι στην πόλη αυτή τη φορά η διαμαρτυρία. Θα γίνει πιο έντονη η παρουσία μας. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να αρχίσει τα έργα για να μπορέσει να πιστεί ο κάτοικος της Υπαίθρου ότι πραγματικά νοιάζονται για αυτούς. Ή θέλουμε το τρόδος ή δεν το θέλουμε. Δίπλα στους κατοίκους βρέθηκαν και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Αυτό το έργο το έχει ανάγκη η περιοχή, το έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, το έχει ανάγκη η Κύπρος. Θα πρέπει η εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή του δρόμου. Τέρμα στον άδικο χαμό δεκάδων νέων από την περιοχή Σολιάς. Πρέπει να σταματήσουμε αυτήν την κοροϊδία. Πρέπει επιτέλους κάποιοι να λάβουν τις ευθύνες τους. 20 μαύροι σταυροί τοποθετήθηκαν στον δρόμο εις μνήμη των ανθρώπων που έσβησαν στον συγκεκριμένο δρόμο τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε στον Α ότι ο αυτοκινητόδρομος θα είναι έτοιμος το 2024.